Κύριε καλοκύρι, διάβασα ξανά με την ευκαιρία αυτής της συνέντευξης το ποιητικό σας έργο, γιατί υπάρχει και πεζογραφικό, αλλά ας ξεκινήσουμε από το ποιητικό. Και σκέφτομαι ότι ξεκινήσατε ως υπερεαλιστής, δεν ξέρω πόσο ακρεφνής, συνεχίσατε ως οπαδός με την καλή έννοια του Μπόρχες, κάνατε διάφορα μπορχεσιανά παιχνίδια με βιβλιοθήκες, με κάπως κρυφά νοήματα, με σύμβολα. Και σήμερα, φτάνοντας προς τα τελευταία σας κείμενα, μοιάζετε έτσι με έναν δεινό παίκτη κειμένων. Πώς βλέπετε έτσι μετά από όλα αυτά τα χρόνια την πορεία σας? Καταρχήν να πω ότι ο υπερεαλισμός είναι ένας χώρος στον οποίο μπήκα και δεν μπήκα. Δηλαδή, δεν έχω γράψει πραγματικά υπερεαλιστικά κείμενα. Έχω γράψει κείμενα που άπτονται του υπερεαλισμού σαν λογική ή μάλλον σαν έλλειψη λογικής. Γιατί όταν πολύ νέος, στο σχολείο ακόμα, εγώ διάβαζα Κάλβο και παροδώντας τον Κάλβο στην ουσία, και μετά διάβαζα ποιητές που δεν ήταν επιτρεπτοί στην τάξη. Δηλαδή, διάφοροι τρελοί που τους λέγανε τότε στο σχολείο, τον Αγνωστάκη, τον Σεφέρη, τον Ελίτη. Ταυτόχρονα μου ανοίγαν έναν δρόμο που λεγόταν παράδοση από τη μια μεριά, αλλά την παράδοση όχι αυτήν την οποία μάθαινα ως ρεαλιστής μαθητής μιας σχολικής γραμμής, αλλά σαν ένα υλικό, μια πρώτη ύλη για να την ξεπεράσω, να την δω αλλιώς, να αρχίσει να μου είναι ενδιαφέρουσα. Αυτό το πετύχαινε κυρίως ο Ελίτης. Και επειδή ο Ελίτης στην αρχή του είχε επαφές με μια ατμόσφαιρα υπερεαλιστική, με οδήγησε στον Εμπειρίκο. Από τον Εμπειρίκο πήγα στον Εγκονόπουλο, ο ένας μες στον άλλον. Και βεβαίως στις πηγές, στους Γάλλους υπερεαλιστές κτλ. Όταν ανακάλυψα τον Μπόρχες, εκεί είδα ότι και ο υπερεαλισμός σαν σχήμα, σαν αναπνοή, σαν οτιδήποτε, δεν με αφορούσε πλέον. Έψαχνα να βρω κάτι άλλο το οποίο να βασίζεται σε όλα αυτά και να τα ξεπερνάει όλα αυτά. Πώς τώρα, στην πορεία όλων αυτών των ετών, σιγά σιγά γίνανε διάφορα. Διάφοροι πειραματισμοί, διάφοροι συνεχείς πειραματισμοί, όπου το ένα βήμα παρήγαγε το άλλο και ακύρωνε τα προηγούμενα λίγο πολύ. Και έτσι το υπερεαλιστικό υπερκείμενο που προκύπτει εν τέλει από όλα αυτά τα χρόνια είναι ένα κείμενο που θα γραφτεί στο μέλλον. Thank you.
προσπάθησα να προσεγγίσω την παράδοση, αλλά η παράδοση ήταν ήδη εξαντλημένη, κατά την αντίληψή μου, τόσο από τους ποιητές που το κάνανε καλύτερα από μένα ή από τους άλλους συγγραφείς, τόσο και από τους επιστήμονες, γιατί εγώ το κοίταζα και από τη μεριά των ερευνητών, ας πούμε, τη φιλολογική τους εκδοχή. Και έτσι έψαχνα να βρω μονοπάτια όμως που λίγο πολύ δεν τα είχαν ψάξει. Και τα μονοπάτια αυτά ήταν διάφοροι, ας πούμε, συγγραφείς όχι πολύ γνωστοί ή έργα λιγότερο γνωστά γνωστών συγγραφέων. Κάτι συγγραφείς όπως ήταν ο Ψελός, όπως ήταν ο Τζέτζης, όπως ήταν κάτι Αλεξανδρινοί, έτσι, σχολιαστές, όπου κάτω από τα κείμενά τους έψαχνα να βρω κρυφά, τρωτά σημεία που μου έδειχναν, μου έβγαζαν το προσωπείο του αυλικού συγγραφέα που ήταν ο Ψελός, ας πούμε, ή όλοι αυτοί, οι επίσημοι ιστορικοί, οι επίσημοι γραφιάδες, και να από πίσω να βγαίνει ο πραγματικός θεατής ή ιστοριογράφος και να δω αυτή η ιστορία που γράφει τι είναι στην πραγματικότητα. Και έβρισκα τέτοια στοιχεία. Και αυτά βρήκα και στον Μπόρχες. Τα πρώτα του κείμενα είχαν στοιχεία οικεία προς εμένα και τα οποία δεν ήξερα γιατί. Ενώ δεν ήξερα ούτε τη γλώσσα του ούτε τίποτα. Και έψαχνα παιγνωσμένα, προσπαθούσα να μάθω τη γλώσσα του, να μάθω κάποια πράγματα. Ναι, από ό,τι ξέρω, τα ισπανικά ήρθαν μετά τον. Πολύ αργότερα, ναι, ναι, για να μπορέσω να τον. Και να σημειώσω με την ευκαιρία ότι έχετε μεταφράσει πάρα πολλά πράγματα. Έχω μεταφράσει αρκετά, ναι, και τα έχω μεταφράσει ακριβώς γιατί προσπαθούσα να μπω σε βάθος τα κείμενα. Όχι απλώς να μεταφράζω για να τα δείξω στους γνωστούς μου ή να τα δημοσιεύσω ως μεταφράσεις. Προσπαθούσα εγώ να τα καταλάβω. Εγώ να μπω μέσα τους. Όχι να καταλάβω το τι λέει, αλλά το πώς το λέει. Ακόμα και γιατί το λέει αυτό που λέει. Ψάχνοντας λοιπόν, τι έβλεπα. Έβλεπα ότι ο Μπόρχες μιλάει, ας πούμε, για λαβύρινθους, για τη μινωική λογική, για το μύτο της Αριάδνης και το Μινόταυρο και όλα αυτά, τα οποία ήταν οι χώροι στους οποίους εγώ μεγάλωσα στην πραγματικότητα. Γιατί καταγόμενος από την Κρήτη, ειδικά στο Ηράκλειο, ήταν οι περιοχές στις οποίες γυρνούσα εγώ. Είχατε ξεναγήσει τον Μπόρχες εκεί? Δεν τον ξενάγησα μετά βέβαια πολλά χρόνια, αλλά συναντηθήκαμε στην Κρήτη. Θυμάμαι, τότε είχαν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα, ο επομός του πάρει στην Ελλάδα και η συνάντηση στην Κρήτη. Έκανε εντύπωση γιατί βρέθηκε στο χώρο της μυθοπλασίας του. Αλλά για μένα είχε αυτό το νόημα η προσέγγιση και μιλάω για μια προσέγγιση ηλικία 20 τόσων ετών, πολύ νέος. Βρήκα πράγματα που λίγο πολύ τα ήξερα, μόνο πως αυτός τα έλεγε καλύτερα. Και όχι απλώς τα έλεγε καλύτερα, ήξερε να τα πει. Ήξερε πώς να τα πει, ήξερε τις τεχνικές και αυτό έμαθα από τον Μπόρχες. Μπόρχες έμαθα επίσης την αναζήτηση της εγκυκλοπαίδειας. Αλλά τι έμαθα? Έμαθα ότι τον ορισμό της εγκυκλοπαίδειας. Το μόνο βιβλίο που στην πραγματικότητα που διάβαζα από μικρός, εκτός από κάτι περιθωριακά με πειρατές και με αυτά, με ήρωες έτσι αλαφροίσκητους, το βασικό βιβλίο που διάβαζα ήταν εγκυκλοπαίδεια.
Αλλά μέσω του Μπόρκης το βρήκε διατυπωμένο αυτό. Αυτό ήταν το ενδιαφέρον. Γι' αυτό και προχώρησα σιγά σιγά προς το χώρο, ας πούμε, της πιο εμφανούς πεζογραφίας, με ένα βιβλίο όπως την ποικίλη ιστορία που είχε ένα χαρακτήρα εγκυκλοπαιδικό, σαν να είναι λύματα εγκυκλοπαιδείας γραμμένα από έναν άνθρωπο που προσπαθεί να είναι ουδέτερος, που δεν συμμετέχει συναισθηματικά σε αυτό που συμβαίνει, που καταγράφει απλώς γεγονότα. Και εκεί είναι και το μεγάλο θέμα, ας πούμε, υποτίθεται τελικά στο γράψιμο, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι, η λογοτεχνία είναι καταγραφή γεγονότων, βιωμάτων, δεν ξέρω τι, τα οποία αναπλάθει ο συγγραφέας με έναν τρόπο. Όντως, μπορεί να συμβαίνει αυτό. Εμένα αυτό δεν με αφορά όμως. Εμένα με ενδιαφέρει να δημιουργούνται τα γεγονότα μέσα στο κείμενο του. Θα έλεγα ότι σε ενδιαφέρει ό,τι παράγεται ως κόσμος μέσα από το ίδιο το έργο. Ακριβώς. Και όχι ότι μεταφέρουμε από τον έξω κόσμο στο γραπτό. Όχι, όχι απλώς αυτό που λέμε η οπτική γωνία. Είναι το πώς βιώνει ο καθένας το γεγονός, το οποίο από μόνο του δεν υφίσταται.